Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Είμαστε στη σελίδα 1012 και θα διαβάσουμε από το ΙΤΑ κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 1012 και κεφάλαιον ΙΤΑ, 8 κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Περί δε των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν ότι πάντες έχομεν γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν της νομίζει ότι εξεύρει δεν αμαθενέτη ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Και αν της αλλά εάν της αγαπά το Θεό, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί δε της βρόσεως των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ημίης. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτού. Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώση αυτή, την εις δε δια την συνείδηση του ειδώλου, έως σήμερον τρόγουσι το ειδωλόθητον ως ειδωλόθητον και η συνείδηση αυτών ασθενής ούσα μολύνεται. Το φαγητόν όμως δεν συνιστά εμάς στον Θεόν, διότι ούτε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν δε φάγομεν ελαττούμεθα. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς. Διότι αν της ήδη σε τον έχοντα γνώση ότι κάθεσε εις τράπεζαν εντός ναού ειδώλων, δεν θέλει ενθαρρυνθεί η συνείδηση αυτού ασθενούς όντως εις τον ατρώγει τα ειδωλόθητα. Και δια τη γνώση σου θέλει απολεστεί ο ασθενής αδελφός, δια τον οποίον ο Χριστός απέθανεν. Αμαρτάνοντες δε ούτως εις τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδηση αυτών, εις τον Χριστό αμαρτάνεται. Δια τούτο εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέας εις τον αιώνα, δια να μη σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, αλλά εις εσάς τουλάχιστον είμαι. Διότι εις φραγής της Αποστολής μου είστε εσείς εν Κυρίω. Η απολογία μου εις ανακρίνοντάς με είναι αυτή. Μην δεν έχομεν εξουσίαν να φάγομεν και να πείομεν. Μην δεν έχομεν εξουσίαν να συμπεριφέρομεν αδελφήν γυναίκα ως και λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχομεν εξουσίαν να μην εργαζόμεθα. Τις ποτέ εκστρατεύει με ίδια αυτού έξοδα. Τις φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού. Ή τις πειμένει πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του πυμνίου. Μήπως κατά άνθρωπο λαλό τούτον ταύτα. Ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος. Διότι εν το νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένον, θέλεις εμφράξει, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα ως αλωνίζοντος. Μήπως μιλά, μήπως μέλει τον Θεό περί των βοών. Ήδη ημάς βεβαίως λέγει τούτο, διότι δι ημάς εγγράφει ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εάν εμείς εσπήραμεν εις εσάς τα πνευματικά, μέγα είναι εμείς να θερήσουμε τα σαρκικά σας. Εάν άλλη μετέχωσιν της ηφημάς εξουσίας δεν πρέπει μάλλον εμείς, αλλά δεν μετεχειρίστημεν την εξουσίαν ταύτην, αλλά υποφέρομεν πάντα, για να μην προξενήσουμε εμπόδιον τι εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρόγουσιν, ή ενασχολούμενοι στο θυσιαστήριον μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν συνμερίδιον, ούτω και ο Κύριος διέταξεν, οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ, ουδέ τούτον μετεχειρίστην ουδέ έγραψα ταύτα, δια να γίνει ούτως εις εμέ. Διότι καλό είναι σε μένα αποθάνω μάλλον παρά να ματαιώσει τις το καύχημά μου. Διότι αν κηρύττω το Ευαγγέλιο δεν είναι σε με καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται σε με. Ουέ δε είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω.
επειδή αν κάνω τούτο εκουσίως έχω μισθόν. Εάν δε ακουσίως είμαι εμπεπιστευμένος, οικονομία. Τις λοιπόν είναι ο μισθός μου, το να κάνω αδάπανον το Ευαγγέλιο του Χριστού, δια της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Διότι ελεύθερος ον πάντων εις πάντα σε δούλωσα εμ' αυτόν, δια να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους, δια να κερδίσω τους Ιουδαίους, εις τους υπονόμων ως υπονόμων, δια να κερδίσω τους υπονόμων, εις τους ανόμους ως άνομος, μειών άνομο εις των Θεών, αλλά ένομος εις των Χριστών, δια να κερδίσω ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, δια να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντα έγινα τα πάντα, δια να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιον, δια να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δεν εξεύρετε ότι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον. Ούτω τρέχετε, ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εκρατεύεται. Εκείνη μεν δια να λάβω συφθαρτών στέφανον, ημείς δε άφθαρτον. Εγώ λοιπόν το τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτε πειγμαχμώ, ως ουχίως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγώ εγώ, μήπως στους άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Αμήν. Ερωτήματα πολλά έχουν οι αδελφοί μας στην Κόρινθο, γι' αυτό και απέστειλαν τα ερωτήματά τους στον Απόστολο Παύλο για να απαντήσει σε αυτά. Και πάντοτε ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία έχει ερωτήματα. Έχει ερωτήματα στα οποία ζητάει απαντήσεις η καρδιά του, η ψυχή του. Θέλει απαντήσεις. Ένα από τα ερωτήματα ήταν οι σχέσεις των νέων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, το οποίο ασχοληθήκαμε και διαβάσαμε στο προηγούμενο 7ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Τώρα, μια άλλη ερώτηση που έχουν οι αδελφοί είναι περί των ειδωλωθήτων. Τρώμε ή δεν τρώμε οι ειδωλώθητα? Άλλοι έλεγαν είμαστε ελεύθεροι να φάμε, άλλοι έλεγαν ότι δεν είμαστε ελεύθεροι να φάμε. Και μάλιστα το στηρίζανε και στο Λόγο του Θεού, καθώς έλεγε και για τους εθνικούς ακόμη η πρώτη σύνοδος της Εκκλησίας, ότι ένα από αυτά τα οποία οι εθνικοί δεν θα έπρεπε ποτέ να κάνουν, να μετέχουν ειδωλωθήτων, όπως ήταν το πνικτό, η πορνεία, το αίμα και τα ειδωλόθητα. Η ερώτηση είναι λοιπόν, τρώμε ή δεν τρώμε ειδωλόθητα? Και ο Απόστολος Παύλος, όπως συνηθίζει, απαντάει με πνεύμα Θεού, καλύπτοντας πλήρως το θέμα και μην αφήνοντας κανένα ερωτηματικό πια στις καρδιές των ανθρώπων. Περί δε των ειδωλωθήτων, απαντάει, εξεύρωμεν ότι πάντα σε έχουμε γνώση. Όλοι γνωρίζουμε για τα ειδωλόθητα, ότι τα ειδωλόθητα δεν είναι τίποτα στον κόσμο αυτό και δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός. Άρα λοιπόν, ό,τι και να είναι το φαγητό το οποίο σας βάζουνε, για σας δεν έχει καμία σημασία αν είναι ειδωλόθητα ή όχι, γιατί για σας δεν ισχύει. Γνωρίζετε ότι τα ειδωλόθητα δεν έχουν καμία ισχύ. Όμως πρέπει να ξέρουμε, μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, ότι η γνώση σφυσιεί. Μη στηριζόμαστε λοιπόν στη γνώση που έχουμε μόνο και προχωράμε, το ξέρουμε, το γράφει, το κάνουμε. Όλα αυτά πρέπει να περνάνε πάντοτε από την κρυσάρα της αγάπης. Δηλαδή από το αποτέλεσμα. Το ξέρω ότι μπορώ να το κάνω, αλλά δεν είναι εκεί το κρίσιμο ερώτημα. Ξέρω ότι μπορεί να κάνω κάτι, αλλά το πρόβλημα είναι τι αποτέλεσμα έχει αν το κάνω. Γι' αυτό δεν είναι το κρίσιμο σημείο αν έχω γνώση, γιατί όποιος αγαπά το Θεό ούτως γνωρίζεται από Αυτόν. Εκείνο που έχει σημασία αν έχουμε την αγάπη του Θεού. Και η αγάπη του Θεού για να υπάρχει σε έναν άνθρωπο, δύο βασικά χαρακτηριστικά χρειάζονται. Και
η γνώση ώστε να πράττουμε το Λόγο του Θεού, αλλά και η αγάπη. Γιατί μπορεί να έχω πάσαν τη γνώση, πάσαν προφητεία, κανένα μυστήριο να μην μου είναι άγνωστο. Αν όμως δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα στα μάτια του Θεού. Δεν αγαπώ με υπό του Κυρίου. Δύο λοιπόν είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, κείνος είναι ο αγαπών με. Ναι, αλλά πάντοτε σε σχέση με την αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη είναι αυτή που ζωοποιεί τον χριστιανό. Η αγάπη είναι αυτή που εξασφαλίζει στον χριστιανό εν τέλει την είσοδό του στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέω εν τέλει γιατί προϋπάρχουν πράγματα. Προϋπάρχει η αλήθεια του Ευαγγελίου, η πίστης του Ευαγγελίου, η ελπίδα στο Χριστό. Ένας ο οποίος δεν στέκεται στο Λόγο του Θεού, όση αγάπη και να έχει, δεν ευαρεστεί το Θεό. Γιατί αν ευπίστεως κανένας, με όση αγάπη και να έχει, δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Κύριο. Μόνο ο συνδυασμός της αλήθειας και της αγάπης εξασφαλίζουν στον άνθρωπο την αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε και αν ξέρουμε, είναι απαραίτητο να το συνδυάζουμε με την αγάπη, η οποία αγάπη οικοδομεί. Ό,τι και να κάνουμε, εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει οικοδομή, όχι γκρέμισμα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προχωρεί την ερμηνεία του λέγοντας περί της βρώσεως λοιπόν το να τρώγομεν τα ειδωλότητα, εμείς εξεύρωμεν πάρα πολύ καλά, ούτε δεν έχει καμία σχέση και καμία σημασία μέσα στον κόσμο αυτό. Όπως επίσης ξέρουμε ότι τα ειδωλότητα που ήταν οι θυσίες σε άλλους θεούς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Υπάρχουν βεβαίως νομιζόμενοι θεοί και στον ουρανό και επί στη γη. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι ένας είναι ο Θεός και Πατέρας, εκ του οποίου όλα προέρχονται. Είναι ο Δημιουργός των πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από την παρουσία του Θεού. Αλλά όπως όλα από τον ένα Θεό και Πατέρα προέρχονται, και εμείς εις Αυτόν ανήκουμε. Δεν έχουμε άλλον στον οποίο να ανήκουμε. Η ζωή μας ολοκληρωτικά, και να τονίσω, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είναι κάτω από την κυριαρχία του Θεού, κάτω από την παρουσία του Θεού. Βεβαίως το θέλουμε, γιατί γνωρίζουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, εξεύρω τα έργα σου, και εις τον Θεό ανήκει να εφορά επί πάντων των ιών του ανθρώπου. Άρα λοιπόν ένας είναι ο Θεός και Πατήρ, και εμείς σαν παιδιά του σε Αυτόν ανήκουμε. Αλλά όχι μόνο αυτό, ταυτόχρονα ένας είναι ο Κύριος. Πολλοί Κύριοι υπάρχουν στον κόσμο, πολλοί νομιζόμενοι Θεοί υπάρχουν στον κόσμο, αλλά για μας ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο δόθη το υπερπάν όνομα και μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι και επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα αυτών θα ομολογήσει εκείνη την ημέρα ότι είναι Κύριος. Για μας λοιπόν ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς δι' αυτού εγίναμε παιδιά Θεού, είμαστε άνθρωποι Θεού και έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι θα εισέλθουμε εν τέλει στη Βασιλεία των Ουρανών, κληρονόμοι κληρονομιάς αμαράντου, αιωνίου και ουρανίου. Όμως αυτή η γνώση την οποία έχουμε και για το Θεό και για τους άλλους θεούς
και για τις θυσίες τους άλλους θεούς, που αφού δεν υπάρχουν, δεν έχει και νόημα να θεωρούνται θυσίες, και για τα ειδωλόθητα. Αυτή η γνώση την οποία εμείς έχουμε δεν υπάρχει σε όλους, γιατί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν δυνατοί, οι οποίοι όμως πρέπει να βαστάσουν τα ασθενήματα των αδυνάτων, αλλά υπάρχουν και ασθενείς εις την συνείδηση, η οποία μολύνεται γιατί ακόμη έχουν το φόβο των ειδωλοθήτων. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη, όταν εγώ πρωτομπήκα στην Εκκλησία και για αρκετό καιρό είχα εικόνες, τις οποίες πίστευα, προσκυνούσα, τις θεωρούσα θαυματουργές, κάθε πρωί τους άναβα καντήλι. Παίρνοντας λοιπόν στην Εκκλησία, άκουσα ότι αυτά είναι είδωλα και πήρα απόφαση να τα κατεβάσω, αλλά φοβόμουν. Και λέω σε έναν αδερφό, μπορείς να τα πάρεις εσύ. Με μεγάλη χαρά ο αδερφός με εξυπηρέτησε. Αλλά καταλαβαίνω όμως τι σημαίνει ότι είχα φόβο, γιατί ήταν ασθενής η συνείδησή μου σε αυτά τα κομμάτια από ξύλο, τα οποία όμως μια ζωή 37 ολόκληρα χρόνια προσκυνούσα και λάτρευα, και πήγαινα από κάτω και έκανα το σταυρό μου και έλεγα βόηθα με Άγιε μου Γιώργιε, Παναγία μου. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία του Χριστού, όπου κάθε μέρα προσθέτει ο Κύριος τους σωζωμένους, υπάρχουν οι δυνατοί, δεν υπάρχει αμφιβολία, οι δυνατοί στην πίστη, που έχουν καθαρή αποκάλυψη από το Λόγο του Θεού, αλλά υπάρχουν και οι ασθενείς. Μπορείς λοιπόν εσύ τους ασθενείς να τους περιφρονήσεις ή να τους παραμελήσεις ή να μην τους λάβεις υπόψη σου, γιατί αν φάνε από τα ειδωλόθητα μολύνεται η συνείδησή τους και η ψυχή τους και εν τέλει αμαρτάνουν. Γιατί μόνο ό,τι γίνεται εκ πίστεως είναι Άγιο, ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία, λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν δε επιπλέον αντιληφθούμε ότι το φαΐ, μια και μιλάμε για ειδωλόθητα, δεν συνιστά τη ζωή των ανθρώπων, αν τρώμε καλά δεν είμαστε καλύτεροι χριστιανοί, ή αν δεν τρώμε καλά δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί χριστιανοί. Εάν έχουμε ή δεν έχουμε εκ των υπαρχόντων μας, δεν εξαρτάται η σχέση μας με το Θεό, αλλά και εκ της δυνατότητας να τρώγομεν ή να μην τρώγομεν, δεν σημαίνει ότι περισσεύομεν εις τον Θεόν ή ελαττούμεθα εις τον Θεόν. Γι' αυτό συνιστά ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε λοιπόν μήπως η εξουσία που έχετε εκ της γνώσεως αυτής, της γνώσεως της αληθείας, γίνει πρόσκομα στους ασθενείς τη συνείδηση. Και εξηγεί, γιατί αν κάποιος έχων ασθενή συνείδηση σας δει σε ναό ειδώλων να τρώτε εκ των ειδωλοθήτων, γνωρίζοντας ότι δεν σας μολύνουν, γιατί ξέρετε ότι δεν υπάρχει θυσία σε ψεύτικο Θεό, αν όμως σας δει να τρώτε ειδωλόθητα, τότε ή θα σκεφτεί, θα σκανδαλιστεί, ή θα σκεφτεί ότι και αυτός πρέπει να τρώει ειδωλόθητα, ή θα σκεφτεί ότι και αυτός μπορεί να τρώει ειδωλόθητα αλλά θα μολύνεται η συνείδησή του, ή θα σκεφτεί κάτι για σας. Και θα ενθαρρυνθεί η συνείδησή του ασθενούς όντως και θα τρώει και αυτός ειδωλόθητα, αλλά μέσα σε αμαρτία. Και έτσι η γνώση η δική σας και η εξουσία που έχετε εκ της γνώσεώς σας θα γίνει αιτία να απολεστεί εν τέλει ο ασθενής αδελφός. Φοβερό, να πάει στην απώλεια. Γιατί ενίωσης τρώτε στάρια βρασμένα και σας αρέσουνε, ο άλλος όμως αυτός τα λέει κόλυβα.
για τη συγχώρεση των πεθαμένων. Διαβασμένα, μυρωμένα, του Θεού παραδομένα. Τρώγοντας όμως η δολόθητα, πέφτει σε μεγάλη αμαρτία, σε απαγόρευση μέσα από το Λόγο του Θεού. Μιμούμενος εσένα που έχεις τη γνώση και ο οποίος δεν τρως παραβραστά χεστάρια, ο άλλος όμως τρώει κόλυβα και τα τρώει συνειδητά ή ασυνείδητα, με πίστη ότι δεν πειράζει ή με απιστία ότι και αν τα φάω τα φάγε και ο Παύλος. Άρα και αμαρτάνοντες ούτως εις τους αδελφούς σας, και εδώ αδελφοί να το προσέξουμε πάρα πολύ, ο άνθρωπος ο οποίος σκανδαλίζει τον αδελφό του ακόμη και εξαιτίας της γνώσεως που έχει, σημαίνει πρώτον ότι περιφρονεί τον αδελφό του. Δεν τον λογαριάζει, άρα δεν τον αγαπάει. Και ο Θεός αυτό το βλέπει αμαρτία. Και μάλιστα συνεχόμενη. Δεν μπορεί ο χριστιανός να μην λογαριάζει την ενοχή του άλλου, τον έλεγχο του άλλου. Κάποιος πιστεύει, γιατί πολλοί χριστιανοί στον κόσμο πιστεύουν, ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να πίνει κρασί, παραδείγματος χάρη. Σε όλο τον κόσμο πάρα πολλοί χριστιανοί το πιστεύουν, γιατί δεν έχουν καλή μετάφραση. Και μέσα από τις μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης της Καινής Διαθήκης, το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να πίνουν κρασί. Όμως εμείς οι Έλληνες ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι λέει να μην μεθάμε. Αντιθέτως, συνταγή ιατρική δίνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο για τις συχνές σου ασθενείες να πίνεις ο λίγων ίνων, όχι να μεθείς. Αλλά όταν ο άλλος το έχει δεχθεί μέσα στην ψυχή του χρόνια, δεν μπορείς να τον σκανδαλίζεις και να τον προκαλείς, γιατί θα τον αναγκάσεις να πιει κρασί και η συνείδησή σου θα αμολυνθεί βλέποντας εσένα και θέλοντας να σε μιμηθεί ή τρεπόμενος εσένα. Αμαρτάνοντες λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο στους αδελφούς, προσβάλλεται την ασθενή συνείδηση αυτών, ώστε δεν αμαρτάνεται μόνο στους αδελφούς αλλά και στο Χριστό αμαρτάνεται. Καταλαβαίνετε αδελφοί αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι το να σκανδαλίζεις με τη γνώση σου, με την ελευθερία που ο Θεός μας έχει χαρίσει τον αδελφό, ο οποίος ακόμη δεν έχει ελευθερωθεί, δεν έχει καταλάβει. Γιατί το να καταλάβεις δεν είναι εύκολο πράγμα. Μάλιστα, όταν αυτό αποτελεί διδασκαλία από νηπιακής ηλικίας, το να καταλάβω ότι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου ήταν ξύλο μου πήρε χρόνο. Χρόνο. Αλλά ευχαριστώ το Θεό γιατί μπαίνανε αδελφοί και κάναμε προσευχές και συναθρήσεις κάτω από την εικόνα και κανείς δεν μου πεκατέβασε έτσι. Πρέπει να αφήσεις το Θεό να ενεργήσει στην καρδιά του ανθρώπου και όταν ο Θεός του δώσει να το καταλάβει, τότε το κάνει εύκολα. Ζούμε μέσα σε ένα σύνολο αδελφών πάσης ηλικίας, μεγάλης, μικρής, νεόφυτα, για τα οποία ο Θεός έστειλε το γιο του και πέθανε, σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με τις συνειδήσεις των αδελφών μας. Εάν δεν το χωράει η συνείδηση των αδελφών σου, ο Απόστολος Παύλος λέει στον αιώνα να μη φάω κρέας, στον αιώνα ποτέ να μη φάω κρέας, αν πρόκειται το φαγητό το δικό μου να σκανδαλίσει τον αδελφό μου. Και αυτό είναι μια μεγάλη διδασκαλία. Στον αιώνα δεν θα πράξω κάτι εάν αυτό το οποίο πράττω μπορεί να σκανδαλίσει τον αδελφό μου. Γιατί είναι καλύτερα, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εάν κάποιος σκανδαλίσει ένα των ελαχίστων, να δεθεί σε αυτόν ένας βράχος
και να, να πέσει στη θάλασσα. Καλύτερον είναι παρά να σκανδαλίσει ένα τον ελαχίστο τούτο. Σκεφτείτε ο Θεός πως βλέπει σαν άθλιο τον άνθρωπο, ο οποίος ενώ γνωρίζει ότι κάποιος ή κάποιοι σκανδαλίζονται και αυτός επιμένει να περπατάει έτσι και μάλιστα ισχυριζόμενος τις αλήθειες του Ευαγγελίου, περιφρονώντας εντελώς αυτό το οποίο βασικά θέλει ο Θεός, την οικοδομή των αδελφών μας, το να οικοδομεί ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό αν νομίζει κάποιος ότι εξεύρει, τι, στην πραγματικότητα δεν έμαθε ακόμη πραγματικά αυτά που έπρεπε να μάθει, ότι η γνώση σου μάλλον σε υπερηφάνεια σε φέρνει, η αγάπη όμως είναι αυτή που οικοδομεί. Και φέρνει σαν παράδειγμα, και δέστε παράδειγμα εμένα. Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδα τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών. Και εσείς τουλάχιστον είστε εις φραγής της αποστολής μου εν Κυρίω. Διότι εις φραγής της αποστολής μου εν Κυρίω είστε εσείς και το έργο μου είσαστε εσείς. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί του λέγαν κάποιοι, γιατί εσύ δουλεύεις με τα χέρια σου, ενώ ο Κύριος είπε ότι ζώντες εκ του Ευαγγελίου να τρέφονται? Άρα δεν είσαι Απόστολος. Είσαι Απόστολος και θα σε ταΐζουνε, ή δεν είσαι Απόστολος και θα δουλεύεις. Και σκανδαλιζόντουσαν. Και ο Απόστολος Παύλος θέλει τώρα να εξηγήσει τα πράγματα, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Η απολογία μου σε αυτούς που με κρίνουνε, αν είμαι ή δεν είμαι Απόστολος, και συνδυάζουνε την αποστολή μου με το αν δουλεύω ή δεν δουλεύω, η απολογία μου είναι ότι έχομεν εξουσίαν και να φάγομεν και να πείομεν. Έχομεν εξουσία και να φάγομεν και να πείομεν. Έχουμε εξουσία και να συμπεριφέρομεν άδελφη γυναίκα, όπως και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και ο Πέτρος. Νομίζετε ότι μόνο εγώ και ο Βαρνάβας που είμαστε απάντρευτοι δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμεθα? Θεωρείτε ότι δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμεθα? Έχουμε εξουσία. Έχουμε εξουσία να τρώμε τα ειδωλόθητα. Αλλά στον αιώνα δεν θα φάγω ειδωλόθητα αν να σκανδαλίσω κάποιον αδελφό μου. Και φτάνω στο τέλος, αν και θα το αναλύσουμε. Εγώ έχω καύχημα να πράττω το, να κηρύττω το Ευαγγέλιο αδάπανο, αν και έχω εξουσία, για να μην σκανδαλίσω κανέναν, για να μην βάλω εμπόδιο στη σωτηρία των ανθρώπων. Και επανέρχομαι, έχουμε εξουσία. Και την εξουσία αυτή μας τη δίνει το Ευαγγέλιο, γιατί λέγει ποιος εκστρατεύει ποτέ με ίδια αυτού έξοδα? Ποιος πάει εκστρατεία στον πόλεμο έχοντας και χρησιμοποιώντας τα δικά του λεφτά και τα δικά του φαγητά? Τους στρατιώτες δεν τους ταΐζουνε? Μόνοι τους μεριμνούνε για το φαγητό τους? Ή ποιος φυτεύει αμπελώνα, αυτός τον φυτεύει και δεν τρώει εκ του καρπού του αμπελώνος? Ή ποιος πειμένει πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του πυμνίου? Και καλά, αυτές είναι ανθρώπινες σκέψεις που προέρχονται από την εμπειρία της ζωής. Αλλά και στον νόμο είναι γεγραμμένο του Μωυσέως, που λέγει «Δε θέλησε εμβράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος». Νομίζετε, τους εξηγεί στους Κορινθίους που είναι εθνικοί, νομίζετε ότι ενδιαφέρεται ο Θεός περί των βοδιών? Δεν το λέγει για μας τους εργαζόμενους το έργο του Κυρίου? Βεβαίως για μας γράφτηκε
ότι ο αρωτριών με ελπίδα φαγητού πρέπει να αρωτριεί και αρωτριά, και ο αλωνίζων με ελπίδα να συμμετέχει στο τέλος από το θερισμό. Άλλωστε, εφόσον εμείς σας πήραμε τα πνευματικά, είναι μεγάλο πράγμα να θερίσουμε από σας τα σαρκικά. Κοιτάξτε αδερφοί, πώς κρίνουνε οι άνθρωποι το δούλο του Θεού, αλλά και με τι ευγένεια και καλοσύνη απαντάει ο δούλος του Θεού σε αυτούς που δεν τον αναγνωρίζουν και Απόστολο, ή τον κατηγορούν ότι δεν είναι Απόστολος αφού δεν τρώει από αυτά που του δίνουνε, αφού δεν ζει εκ του Ευαγγελίου. Δεν τον ενδιαφέρει να τον Απόστολο Παύλο να δικαιώσει τον εαυτό του και τις ενεργείες του, αλλά τον ενδιαφέρει να φανερώσει στους ανθρώπους ότι οι ενέργειες στη ζωή του, ό,τι κάνει στη ζωή του, στηρίζεται σε δύο πράγματα: στην αλήθεια και στην αγάπη. Εάν λοιπόν άλλοι μετέχουν σε εσάς στην εξουσία αυτή, να τους ταΐζετε και να τους δίνετε και να τους φροντίζετε, εγώ σας λέω ότι σε εμάς έχετε υποχρέωση μεγαλύτερη. Αλλά αυτή την εξουσία την οποία έχουμε, την εξουσία προηγουμένως να τρώγουμε ειδωλόθητα, αυτή την εξουσία την οποία έχουμε τώρα να μας ταΐζετε, να μας ποτίζετε και να μας δίνετε, αυτή την εξουσία την οποία έχω δεν την μεταχειρίστηκα, αλλά αντιθέτως υποφέρω τα πάντα, γυμνητεύω, με τα δικά μου χέρια δουλεύω για να μην προξενήσω κανένα εμπόδιο εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κύριε Θεέ μου, δεν με νοιάζει η κακοπάθειά μου, ένα με νοιάζει: το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να έχει όσο είναι δυνατόν πιο πολύ μεγάλο καρπό, πιο μεγάλα αποτελέσματα, πιο πολλά αποτελέσματα. Και αυτό το βεβαιώνει και με τον νόμο. Δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι στο νόμο στα ιερά εκ του ιερού τρόγουσιν, ή ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριον, μέσα από το θυσιαστήριο λαμβάνουν μερίδιον και τρώνε ιερείς και οι Λεβίτες. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Κύριος διέταξε οι κηρύττονται στο Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Άρα έχω εξουσία την οποία όμως απαρνούμε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Έχω εξουσία να τρώγω ειδωλόθητα, γιατί για μένα είναι βρασμένα στάρια, είναι ένα κρέας καλοψημένο, αλλά αυτή την εξουσία δεν τη χρησιμοποιώ, μη τυχόν και σκανδαλιστεί ένας αδελφός και βρεθώ στην κατάκριση του σκανδαλίζοντος, αλλά και κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν τη χρησιμοποιώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να έχει το Ευαγγέλιο τα περισσότερα, καλύτερα και ισχυρότερα δυνατά αποτελέσματα. Και εξηγεί: εγώ ουδέν εκ τούτων μετεχειρίστην από την εξουσία που έχω, ούτε τα γράφω αυτά σε εσάς για να αρχίζετε να με πληρώνετε από εδώ και στο εξής, να με ταΐζετε, να με πίνετε, να με ντύνετε και να με ποτίζετε. Γιατί? Γιατί καλύτερα είναι σε μένα να πεθάνω παρά να χάσω το καύχημά μου. Και έχω ένα καύχημα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι το καύχημά μου ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι ανάγκη. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω. Χάθηκα. Το καύχημά μου είναι ότι κάνω το Ευαγγέλιο αδάπανο. Γιατί? Γιατί αν κάποιος με δική του πρωτοβουλία εργάζεται, απαιτεί μισθό. Αν κάποιος θέλει να γίνει παπάς, διάκος, αρχιμαντρίτης και θυσιάζει τα νιάτα του, σπουδάζει,
με δική του πρωτοβουλία για να γίνει επαγγελματίας εις τα πράγματα του Θεού, απαιτεί χρήματα. Σπούδασε, λέει, το βιβλικό σχολείο. Παύλος δεν σπούδασε κανένα βιβλικό σχολείο. Κακό είναι? Όχι. Καλό είναι. Αλλά όταν κάνεις κάτι με δική σου πρωτοβουλία, λογικό είναι να απαιτήσεις μισθό. Εγώ όμως δεν έκανα τίποτα με δική μου πρωτοβουλία. Με δική μου πρωτοβουλία ήμουν αδιώκτης της Εκκλησίας. Με δική μου πρωτοβουλία βλασφημούσα το όνομα του Ιησού Χριστού. Θεωρούσα την αίρεση των Ναζωραίων καταστροφή για το λαό μου. Τίποτα δεν έκανα με δική μου πρωτοβουλία. Αντιθέτως ήρθε ο Κύριος, μου αποκαλύφθηκε, με έσωσε, με αναγέννησε, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, με πήγε 3 χρόνια στη Δαμασκό και μου δίδαξε το Ευαγγέλιο, με πήγε άλλα 4 χρόνια στην πατρίδα μου την Ταρσό και με έμαθε την υπομονή, και ύστερα με πήγε εκεί στην Αντιόχεια έτοιμο πια, εκπαιδευμένο μόνο από τον Χριστό. Δεν έχω άλλους διδασκάλους, διδασκαλός είναι ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω δεν το πήρα από ανθρώπους, απευθείας από το Θεό. Δεν εξέλεξα το να γίνω εργάτης του Ευαγγελίου. Άλλη ήταν η δουλειά μου, άλλο είχα αποφασίσει και είχα εκλέξει τι να κάνω. Ξαφνικά ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου, με σπούδασε, με εκπαίδευσε, με αγίασε, με διόρθωσε, με έλεγξε και με απέστειλε. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι για λεφτά. Αυτό είναι υποχρέωσή μου. Αλίμονό μου. Αλίμονό μου δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Δεν είναι καύχημά μου που κηρύττω το Ευαγγέλιο. Μήπως εγώ το ήξερα, εγώ το σπούδασα, εγώ το έμαθα. Σπούδασα θεολογία. Τι σπούδασα? Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αλλά έχω ένα άλλο καύχημα. Ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο αδάπανο. Γιατί? Γιατί έτσι είμαι τελείως ελεύθερος. Δεν εξαρτώμαι από ανθρώπους. Ελεύθερος ον πάντων, εργαζόμενος με τα δικά μου χέρια, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, ελεύθερος ον πάντων, ελεύθερος γιατί με ελευθέρωσε ο Χριστός, και ελεύθερος γιατί δεν δούλωσα τον εαυτό μου και δεν εξαρτάμαι από κανέναν άνθρωπο. Δεν λέω δώσε μου για να προσευχηθώ, δεν λέω πόσα θα μου δώσεις για να κηρύξω, αλλά ελεύθερος επειδή είμαι ελευθέρωσε ο Χριστός και ελεύθερος από κάθε εξάρτηση από ανθρώπους, εργάζομαι και κηρύττω για να κερδίσω τους περισσότερους. Αυτό με νοιάζει, να σωθούνε όσο γίνεται πιο πολλοί άνθρωποι. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου, θέλω μόνο να βλέπω να δοξάζεται ο Χριστός. Θέλω να βλέπω καρπό πολύ, ο καρπός μου να μένει εις δόξα του Θεού Πατρός. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Δεν θέλω ανθρώπινες δόξες, δεν θέλω πολυτέλειες, δεν θέλω ξεκούραση. Με τα χέρια μου θα δουλεύω για να είμαι ελεύθερος από όλους. Να μην έχω καμία εξάρτηση. Γιατί με ενδιαφέρει να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και έτσι ανάμεσα στους Ιουδαίους έγινα σαν Ιουδαίος, γιατί με ενδιαφέρει να κερδίσω τους Ιουδαίους. Είσαι Ιουδαίος? Είμαι. Ανάμεσα στους υπονόμων, τον νόμο του Μωυσή, είμαι κι εγώ ένας υπό τον νόμο του Μωυσή, γιατί θέλω να τους μιλήσω για τον Ιησού Χριστό και να τους κερδίσω. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν είναι στον νόμο του Μωυσή, τους εθνικούς, τους ανόμους, και εγώ είμαι σαν να είμαι έξω από τον νόμο, αν και δεν είμαι, γιατί είμαι δεσμευμένος με τον νόμο του Χριστού. Αλλά όμως ζω σαν να είμαι εκτός του νόμου. Δηλαδή δεν θυσιάζω πια αρνάκια και κατσικάκια,
αλλά λατρεύω το Θεό εν πνεύματι και αληθεία, όπως διακήρυξε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί θέλω να κερδίσω και τους ανόμους. Και εδώ τώρα, με τους ασθενείς, έγινα κι εγώ ασθενής. Έχει ασθενή συνείδηση και δεν μπορεί να φάει δολόφυτα. Στον αιώνα δεν θα φάω. Υπάρχουν ασθενείς που δεν πίνουν κρασί. Στον αιώνα δεν θα πιω. Να σκανδαλίσω κανέναν, ναι. Να πάω στην κόλαση. Αδελφοί, να το τονίσω. Είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουμε εμείς οι χριστιανοί, που αισθανόμαστε ελεύθεροι, γιατί μας έχει ελευθερώσει ο Χριστός. Μας έχει ελευθερώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να μην λογαριάζουμε αν θα σκανδαλίσουμε τους άλλους. Θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα, ήμουν ενός δύο ετών, είχα ελευθερωθεί, με είχε ελευθερώσει από όλα αυτά. Καθαρή Δευτέρα, στο Αίγιο, ψήσαμε καμιά δεκαριά, τέλος πάντων δεν θυμάμαι πόσα, 3, 4, 5 αρνιά σουβλιστά. Μύρισε Καθαρή Δευτέρα που νηστεύουνε όλο το Αίγιο σουβλιστό αρνί. Και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει, τι κάνεις εκεί? Ναι, γιατί δεν κάνει να φάω σουβλιστό αρνί επειδή νηστεύουν οι άλλοι? Όχι, μου λέει, δεν κάνεις να φάω σουβλιστό αρνί γιατί θα σκανδαλίσεις τους άλλους. Και η μόνη μέρα που δεν σουβλίζουμε αρνί τώρα είναι η Καθαρή Δευτέρα. Πόσο σοβαρό είναι? Είναι ένδειξης έλλειψης αγάπης. Όταν δεν σε νοιάζει αν θα σκανδαλιστεί ο άλλος. Ας μάθει, ας ξέρει. Όχι. Όχι. Θα τον περιμένεις να μάθει. Θα το εξηγήσεις με τη ζωή σου, με το λόγο του Θεού, αλλά πάνω απ' όλα με την αγάπη σου. Και όταν μάθει, μαζί θα τρώτε και θα πίνετε. Μέχρι να μάθει όμως, μαζί δεν θα τρώτε και δεν θα πίνετε. Και βέβαια το σκάνδαλο που προέρχεται από το φαΐ και το πιωτό είναι το μικρότερο. Το μικρότερο. Ο Θεός να μας δίνει σοφία να μην σκανδαλίζουμε ποτέ ούτε εν των ελαχίστων τούτων. Και αν παρόλα αυτά συμβεί, γρήγορα να αποκαθιστούμε τη σχέση μας με το Θεό και με το σκανδαλιζόμενο. Ο χριστιανός είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, κάνω αυτό δια το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, καταλάβατε, μη σκανδαλιζόσαστε που δεν πληρώνουμε, που δεν ζω εκ του Ευαγγελίου, αλλά το κάνω για το Ευαγγέλιο, για να γίνω κοινωνός αυτού, για να απολαμβάνω την ευλογία μέσα από το Ευαγγέλιο, την δύναμη του Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Δεν ξέρετε ότι όσοι τρέχουν δεν παίρνουν στεφάνι? Έτσι λοιπόν πρέπει να τρέχετε, να πάρετε το στεφάνι από τα χέρια του Χριστού. Να πάρετε το στεφάνι από τα χέρια του Χριστού. Όχι σκανδαλίζοντας αυτόν που δεν ξέρει, που είναι ορθόδοξος, καθολικός, ευαγγελικός ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια παρέα ευαγγελικών που ακόμη δεν έχουν καταλάβει την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν χρειάζεται να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο μπροστά του. Δεν χρειάζεται. Πήγαινε στο δωματιό σου και κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Φρόντισε τη ζωή σου να φέρνεις οικοδομία όπου πας. Χωρίς όμως να παραβαίνεις και τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Αν δηλαδή κάποιος δεν πιστεύει ότι στην προσευχή η γυναίκα πρέπει να φοράει μαντήλι, δεν σημαίνει για μην το σκανδαλίζει δεν θα φορέσεις. Θα φορέσεις για τους αγγέλους. Δεν μπορεί να προσεύχεσαι χωρίς μαντήλι. Θα φύγουν οι άγγελοι, το ξέρεις. Δεν σκανδαλίζουμε με το να πράττουμε το λόγο του Θεού.
σκανδαλίζουμε με την εξουσία της ελευθερίας που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Μην μπερδέψουμε τα πράγματα. Δεν θα γίνουμε παραβάτες του Ευαγγελίου, αλλά θα χρησιμοποιούμε την εξουσία που μας δίνει και η ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, θα τη χρησιμοποιούμε δεσμεύοντάς την για να μην σκανδαλίσουμε κανέναν. Και πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε ένας που αγωνίζεται για να στεφανωθεί, το πρώτο που κάνει είναι εγκρατεύεται. Είναι κρατής. Εγκρατεύεται εις μπάντα. Ούτε πίνει. Α, γιατί δεν πίνει? Γιατί πρέπει να στεφανωθεί, πρέπει να κερδίσει. Ούτε τρώει. Έχει συγκεκριμένη δίαιτα, υγιεινή διατροφή. Γιατί πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Και αν αυτοί που τρέχουν για να στεφανωθούν, ένα στεφάνι που κρατάει λίγο και δεν έχει και καμία εξουσία, εμείς που τρέχουμε για ένα στεφάνι αμάραντο, αιώνιο, το οποίο θα μας το δώσει εκείνη την ημέρα ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, δεν θα εγκρατευόμεθα? Θα περιφρονούμε? Θα παραβλέπουμε? Θα διαφορούμε? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που είναι τόσο πολύ σημαντικό. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, όχι αβεβαίως, ούτε πήγμαχω σαν να χτυπώ στον αέρα, όχι, με βεβαιότητα πάνω στο Λόγο του Θεού, χρησιμοποιώντας υπακοή και υποταγή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά την ελευθερία που μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο και οι γνώσεις του Λόγου του Θεού, τη δεσμεύω όποτε χρειάζεται, απολύτως εγκρατεύομαι όποτε χρειάζεται υπέρ της δόξης του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος τον οποίο πολλές φορές ξεχνάμε. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ στο τέλος βρεθώ αδόκιμος. Εις άλλους κηρύξας, εν το όνομα της σου εκβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά, προφητεύσαμε, και όταν ήρθε εκείνη την ημέρα έκλεισε η πόρτα, και χρησιμοποιούμε σαν επιχειρήματα αυτά που κάναμε, όχι εμείς, που έκανε ο Χριστός με εμάς. Αλλά η απάντηση είναι από το Θεό: υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα, γιατί μόνο αν της αγαπά το Θεό γνωρίζετε από αυτού. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Γιατί μόνο αν της αγαπά τον Θεό γνωρίζετε από αυτού. Και αν αγαπά κάποιος το Θεό, αγαπάει πρώτα τον αδελφό του, τον πλησίον του, τον εχθρό του. Και επειδή αγαπάει, φοβάται μην ενοχλήσει, μην σκανδαλίσει, μην δημιουργήσει εμπόδιο. Και για να μην σκανδαλίσει, ενοχλήσει ή δημιουργήσει εμπόδιο, δαμάζει το σώμα του και το δουλαγωγεί εγκρατευόμενος, γιατί ξέρει ότι αν δεν λειτουργήσει έτσι, σαν ελεύθερος ον πάντων, κινδυνεύει εν τέλει να βρεθεί εκείνη την ημέρα αδόκιμος. Αδελφοί, η αρπαγή της Εκκλησίας δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι καθόλου απλό πράγμα. Αλλά όμως ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του, μας διδάσκει, για το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει, για τον Ιησού Χριστόν μας φανερώνει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε, και για τα αδέλφια μας μέσα από τους οποίους φαίνεται ο άνθρωπος που οικοδομεί και δεν οικοδομεί. Αν είσαι άνθρωπος που δεν οικοδομείς με τα λόγια σου, τις ενεργίες σου, με τις σκέψεις σου, και σε βλέπουν οι άνθρωποι που το βάζουν στα πόδια, δεν αντέχεσαι, δεν υποφέρεσαι, κινδυνεύεις. Και αυτό θα το καταλάβω μόνο βλέποντας τα πρόσωπά σας. Αν τα πρόσωπά σας μόλις με βλέπετε σκυθροπιάζουνε,
πάω στον Κύριο, συγχώρεσέ με Χριστέ μου. Βεβαίως δεν θέλω να αρέσκω εις τον Θεό, στους ανθρώπους, γιατί αν ήθελα να αρέσκω εις τους ανθρώπους, δεν θα ήρεσκα εις τον Θεό. Αλλά σε ποια πράγματα? Στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει να σ' αρέσω λέγοντας ότι επιτρέπεται το βάψιμο στις γυναίκες. Δεν θα αρέσω στο Θεό αν το πω αυτό. Επιτρέπεται το φρόνημα το κοσμικό για να σ' αρέσω? Επιτρέπεται μέσα στην εκκλησία να έχουμε όργανα και να χοροπηδάμε για να σ' αρέσω? Δεν θα αρέσω στο Θεό όμως, και δεν θα είμαι δούλος Θεού. Θα μένουμε λοιπόν στην ορθοτόμηση του Ευαγγελίου, με προσοχή όμως ότι η γνώση σφυσιεί. Γι' αυτό θα καλύπτεται αυτή η γνώση που μας δίνει ο Θεός και η ελευθερία που μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από τον σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Αμήν.